Λοιπόν, ένα, δύο. Καλημέρα σας. Τώρα που σας κλειδώνουμε μέσα, μπορούμε να αρχίσουμε. Να συστηθώ, εγώ είμαι ο Σταύρος. Άμα δεν με ξέρετε, έχω δύο καρτελάκια εδώ πέρα. Όποιος δεν με ξέρει. Εγώ είμαι front-end developer, είμαι back-end developer και με πάνω να παρουσιάσω το front-end event, το οποίο είναι πιο φυσικό. Μην προσπαθήσετε να κοιτάξετε τα ρολόγια σας, είμαστε στην ώρα μας. Λοιπόν, το πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι ότι ο πρώτος ομιλητής μας, ο κ. Μαργαρίτης, δεν μπόρεσε να έρθει. Οπότε θα έχουμε μια surprise παρουσίαση από τον κ. Αθανάση Πολυπανάκη, ο οποίος και διοργάνωσε όλο αυτό το event και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ό,τι βλέπω, θα μιλήσει για frameworks, για γλώσσες και γενικώς για το τι να προσέξουμε όταν ξεκινάμε ένα καινούργιο project ή μια εταιρεία ή οτιδήποτε, την οποία παρουσίαση εγώ την έχω δει γιατί είναι πολύ τα πράγματα. Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη παρουσίαση γιατί έχω αρχίσει κιόλα. Και ο κύριος Θανάσης Πολυπανάκης, με θα τα πούμε μετά. Γεια σας και από εμένα. Ο Μαργαρίτης είχε πυρετό δυστυχώς και δεν μπόρεσε να είναι εδώ, οπότε όταν είσαι πρεζενταδόρος, πετάς ένα presentation και το κάνεις, να καλύψεις το κενό. Αυτό είναι ένα presentation που θα κάνει για το iOS Meetup Paradoxons και η λογική του είναι να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με τον τρόπο λήψης απόφασης για όλο μας το stack, ό,τι είδος τεχνολογία και αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, τι πρέπει να σκεφτούμε και γιατί. Αυτό το οποίο γενικά παρατηρώ να συμβαίνει και όσο να συμβαίνει και δικαιολογημένο είναι ότι υπάρχει ένα τρομερό πάντα hype με κάποια νέα τεχνολογία. Βγήκε η τάδε τεχνολογία, την έχεις ακούσει, κάποιος το ακούει αυτό, το μεταδίδει. Τρομερή τεχνολογία, όλα αυτά είναι υπέροχα, δουλεύει τέλεια, είναι cool, έχει ωραίο design. Πας το βάζεις και συνειδητοποιείς ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο όμορφα όσο παρουσιαζόντουσαν. Οπότε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να αρχίσουμε λίγο να βλέπουμε τα πράγματα στην πραγματική τους μορφή και να αντιμετωπίζουμε τα να κάνουμε τις επιλογές μας με όσο το δυνατόν πιο αξιοκρατικά κριτήρια, έτσι. Οπότε θέλουμε να εγκαταστήσουμε μια τεχνολογία, όποια και είναι αυτή, είναι framework, είναι database, είναι γλώσσα προγραμματισμού, έτσι, είναι ένα front-end library, ένα jQuery plugin. Για να το ψάξουμε λίγο περισσότερο, για να δούμε, ας πούμε, στο repository, στο οποίο είναι open source αυτό το project, πόσα stars έχει, πόσα issues έχει, πόσα commits έχει αυτό το project, πόσο ζωντανό είναι, πότε κάποια τελευταία φορά έκανε κάτι εκεί μέσα. Έτσι, πόσο ευρέως δεδομένο είναι. Το ίδιο αυτό το plugin ή η τεχνολογία, τι εξαρτήσεις έχει σε άλλες τεχνολογίες. Μπορεί δηλαδή, επειδή κάποιος θέλει, ας πούμε, να χρησιμοποιήσει closure compiler για να κάνει minify τη JavaScript του, να μην συνειδητοποιήσει ότι με το Closure Compiler φέρνει μέσα στο σπίτι του και την Java, το Java Runtime, ας πούμε, εντάξει, μπορεί να μην το έχει διαθέσει. Και τελικά, αυτό πρέπει να αναρωτηθείτε είναι τι πραγματικά χρειάζεστε, όχι τι θέλετε, έτσι. Τι τελικά χρειάζεται να βάλετε για να γίνει η δουλειά σας. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτό ορίζει το scope, δηλαδή θέλουμε ταχύτητα σε ανάπτυξη, θέλουμε να τελειώνουμε με το prototype μας μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, θέλουμε να έχουμε δομή, γιατί είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα προγραμματιστών και πρέπει να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ μας και ένας να ξέρει τι κάνει ο άλλος μέσα σε έναν δομημένο τρόπο. Θέλουμε να είναι μια τεχνολογία που είναι ευρέως δεδομένη, ώστε να μπορούμε να βρίσκουμε εύκολα developers, PHP ας πούμε. Θέλουμε να υπάρχει καλό documentation, τεκμηρίωση, ώστε να μπορούμε εύκολα να μάθουμε τεχνολογία, να τη μάθουμε γρήγορα οι χρήστες, ασφάλεια. Όλα αυτά είναι διαφορετικοί παράμετροι που σε κάθε περίπτωση, αναπερίπτωση, έχουν διαφορετική σημαντικότητα για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Εντάξει? Δεν είναι τα θέλω όλα τέρμα, δεν γίνεται. Είναι trade-offs.
Οπότε, κατά επέκταση προκύπτει και το scope εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι αυτό που είπα πριν. Μιλάμε τώρα για ένα Σαββατοκύριακο. Θέλουμε να ξεπετάξουμε κάτι να δείξουμε, ξέρω, σε ένα hackathon. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πρωτότυπο και μετά θα πάρουμε εκατομμύρια. Τι φάση. Θέλουμε να πετύχουμε product market fit. Θέλουμε να χρηματοδοτηθούμε. Θέλουμε να χτίσουμε ένα προϊόν που θα κρατήσει για δεκαετίες. Εντάξει, όλα αυτά πρέπει λοιπόν να τα βάλουμε κάτω και βάσει αυτό να αποφασίσουμε την αντίστοιχη τεχνολογία. Γιατί ναι, μεν η Angular ας πούμε, μπορεί να σε πάει πιο μπροστά, πιο γρήγορα, αλλά ενδεχομένως να μην είναι η κατάλληλη γλώσσα αν τελικά αυτό που κάνεις είναι να πουλάς βιβλία, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή να, μην, να είναι όλα single page και να μην χρειάζεσαι το single page application library, ας πούμε, όπως είναι η Angular. Μετά έχει σημασία να καθίσετε λίγο να σκεφτείτε τι εμπειρία έχετε πάνω σε αυτό το πράγμα το οποίο θέλετε να βάλετε. Ωραία. Μιλάνε όλοι για MongoDB, MongoDB, ωραία, τέλεια. Document based, ξέρω εγώ. Υπάρχει κάποιο μέσα στον οργανισμό σα ο οποίο έχει δουλέψει με Mongo, έχει κάποια εμπειρία. Θα σου πει: εγώ το έβαλα, είναι τέλειο. Ωραία, το έβαλα, είναι τέλειο. Τι σημαίνει αυτό. Έχει δουλέψει, έχει τριφτεί με αυτό, έχει υδρώσει. Να μην πω τώρα κακέ λέξει μερόνυχτα εκεί πέρα να προσπαθεί να τα φέρει όλα βόλτα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν τι εμπειρία υπάρχει πραγματική, έτσι, όχι λόγια του αέρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν όλες οι διαβαθμίσεις. Δηλαδή, μπορεί κάποιος απλά να διάβασε κάποιο blog post, μπορεί κάποιος να το είδε. Όλα αυτά μετράνε. Οπότε, στην εμπειρία σας, η εμπειρία σας πάνω σε ένα framework και πάνω στη τεχνολογία που θέλετε να βάλετε είναι πάρα πολύ κρίσιμο κριτήριο, ώστε να έχετε μία άποψη από πρώτο χέρι. Διαφορετικά πειραματιζόμαστε, εντάξει, να το ξέρουμε αυτό πάνω. Αυτό που θέλω να δείξω σε αυτό το διάγραμμα είναι πως διαφορετικές τεχνολογίες μπορούν να σου αποδώσουν πολύ πιο γρήγορα άμεσα αποτελέσματα από ό,τι άλλες που θα σου αποδώσουν αργότερα αποτελέσματα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί σίγουρα δεν θα τα ξέρετε όλοι όλα. Κάποιοι θα ξέρουν κάποια, κάποιοι θα ξέρουν κάποια λιγότερα, αλλά αυτό που προσπαθώ να δείξω είναι ότι υπάρχουν frameworks τα οποία θα σε πάνε πολύ γρήγορα κάπου, αλλά θα σε αδειάσουν μετά. Και υπάρχουν frameworks τα οποία θα ξεκινήσεις αργά, γιατί έχουν πολύ περισσότερο boilerplate κώδικα να γράφεις, αλλά down the road θα αρχίσουν να επιταχύνουν, γιατί έχουν φτιαχτεί, ας το πούμε, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν ανάπτυξη από πολλαπλά άτομα. Αυτό θα το δείτε, σίγουρα το έχετε δει ο καθένας σας στο δικό του τομέα ειδίκευσης και αντιλαμβάνεστε για τι πράγμα μιλάω. Σαφέστατα δεν υπάρχει τέλεια λύση για τίποτα, είπαμε όλα είναι trade-offs. Δεν θα τα καταφέρουμε. Και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το πράγμα, εντάξει. Καταρχάς, το λέω και το ξαναλέω, don't believe the hype. Δηλαδή, ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός. Ακούμε συνέχεια τεχνολογίες, βομβαρδιζόμαστε από ένα marketing, το οποίο όμως δεν έχει θέση στη διαδικασία λήψης απόφασής μας για κάποια τεχνολογία. Είναι marketing, ok. Δηλαδή τώρα μιλάμε, ας πούμε, για το mean stack. Mongo, Express, Angular, Node.js. Ωραία, τέλεια. Και εγώ αυτό κάνω, ας το πούμε. Αλλά επειδή έχουμε φτιάξει ένα website, έχουμε βάλει ωραία γραφικά και όλοι μιλάνε γι' αυτό, δεν σημαίνει ότι στο επόμενο project μας θα πάμε να βάλουμε mini stack για cool να το δούμε. Άλλο τώρα είναι ένα open source project που το κάνετε για το χαβαλέ σας και cool να το δείτε. Αλλά είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα όταν μιλάμε πλέον για τον οργανισμό σας, για την εταιρεία σας. Εκεί πέρα που πληρώνεστε ή εν πάση περιπτώσει είναι η startup σας, είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Έτσι. Και οι επιλογές που κάνουμε μας ακολουθούν. Δηλαδή, διαλέγουμε ένα plugin, διαλέγουμε ένα framework και μετά επενδύουμε σε αυτό το framework. Έτσι. Γράφουμε κώδικα, το μαθαίνουμε, εκπαιδευόμαστε, γράφουμε libraries. Κάτι δεν δουλεύει όπως το θέλουμε, θα υποβάλουμε έναν κώδικα, ένα patch στον ιδιοκτήτη, ας πούμε, στον owner αυτού του project. Θα γράψουμε δικά μας components. Έχουμε επενδύσει βαθιά μέσα σε αυτό. Έτσι. Αν μετά 6 μήνες συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό τελικά δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είχαμε, σκεφτείτε λίγο τι κόστος έχει αυτό το πράγμα να το αλλάξουμε. Ε,
Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Χρειαζόμαστε αντικειμενικότητα. Πρέπει να αναλύσουμε το πρόβλημά μας, να κάνουμε την έρευνα αγοράς μας, εντάξει, όχι στο πρώτο που πέσαμε να το διαλέξουμε, να δούμε τι άλλο υπάρχει εκεί έξω, να βρούμε τις συζητήσεις που γίνονται και ανάλογα βέβαια πάντα με την κλίμακα της απόφασης τώρα, εντάξει. Άλλο κάποιος να μου είπε να θέλω να φτιάξω ένα καρουζέλ και ξεπετάω ένα καρουζέλ, αλλά και αυτό ακόμα τελικά προκύπτει να είναι σοβαρή απόφαση, γιατί στο δεύτερο καρουζέλ δεν θα πας να ξαναψάξεις, θα χρησιμοποιήσεις αυτό που έχει διαλέξει ήδη. Οπότε λοιπόν, κοιτάμε ό,τι υπάρχει στην αγορά, είμαστε γνώστες πλέον στο αντικείμενο και μελετάμε. Ξέρουμε, δηλαδή, όταν μας λένε, εφόσον μας ανατεθεί η αποστολή να βρούμε την καλύτερη database για την αποστολή που έχουμε, θα μάθουμε για άλλες databases. Εντάξει, και θα το μελετήσουμε το θέμα. Δηλαδή, υπάρχουν βιβλία που λένε 12 databases σε ένα βιβλίο, όπως αναλύουν τα συν και τα πλήν. Εάν πέφτεις σε ένα πλήρως να διαλέξεις database, πρέπει να διαβάσεις το βιβλίο. Για να σωθούμε λοιπόν μέσα από όλο αυτό το χαμό και ειδικότερα δε στο maintainability του κωδικά μας, εντάξει, πρέπει να θέσουμε κάποιους κανόνες. Έχουμε πάρει ένα framework, το βάλαμε, ξέρω εγώ, Rails. Rails λέγεται Rails γιατί είναι σιδηροδρομική γραμμή, δεν φεύγει δεξιά και αριστερά. Πόσο εύκολο είναι τελικά να φύγει κάποιος δεξιά και αριστερά, έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο και εφόσον δεν ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανόνες και συγκεκριμένες, πώς θα το πω, conventions που έχουμε κάνει, ότι με αυτόν τον τρόπο γράφουμε, όταν συμβαίνει αυτή η περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε εκείνη την λύση. Αυτό είναι το pattern με το οποίο κάνουμε design τα διάφορα components που πρέπει να κάνουμε. Αν δεν υπάρχουν αυτά ορισμένα σε μία ομάδα, ό,τι και να διαλέξετε σε framework, λύση ή τεχνολογία, μπορείτε να την καταστρέψετε. Οπότε, εδώ πέρα τώρα αυτό που έρχεται και απαιτείται είναι να υπάρχουν κανόνες. Να τους ορίσετε, να τους σκεφτείτε, να τους ορίσετε και να τους ακολουθήσετε. Και φυσικά μιλάω στο πληθυντικό, αν και αυτό είναι δουλειά του ενός συνήθως, αλλά προκύπτει και από διαβούλευση, έτσι, ανάλογα με το σχήμα της ομάδας. Για τον κάθε ένα τομέα υπάρχουν οι καλύτερες πρακτικές. Ακολουθήστε τες. Αναπτύξτε δικά σας patterns ανάλογα τη συνθήκη του προϊόντος σας, ανάλογα το συγκεκριμένο σας business. Κάντε όλες αυτές τις τεχνικές όπου διαμοιράζετε η γνώση, όπως είναι code review, pair coding, έτσι. Μέσω αυτών των πρακτικών διαμοιράζετε η γνώση στον οργανισμό και χρησιμοποιήστε εργαλεία τα οποία θα σας ασφαλίσουν μία baseline ποιότητα στο κώδικά σας. Όπως είναι οι linters, τα οποία ουσιαστικά είναι static analysis εργαλεία, βλέπουν τον κώδικα και λένε ότι εμείς έχουμε πει το semicolon θα μπαίνει σε κάθε γραμμή και δεν θα παραλείπεται. Ας πούμε, εδώ πέρα δεν το έβαλες, πρέπει να βάλεις semicolon. Και φυσικά, θα πρέπει να τεστάρετε το κώδικά σας, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες πλέον σήμερα, θα τις δούμε και στις επόμενες παρουσιάσεις, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, unit testing, end-to-end. Μπορείτε να δοκιμάζετε να κάνετε τεστ στον browser από το command line, σηκώνοντας headless browsers, όπως είναι το Phantom.js. Έχετε μια ολόκληρη δεντάλια από λύσεις, ας το πούμε έτσι, τις οποίες θα έπρεπε να χρησιμοποιείτε ώστε να διασφαλίσετε ότι αυτό που κάνετε δεν θα παρεκτραπεί και down the road θα το κοιτάτε πίσω και θα αναγνωρίζετε τι κάνατε, έτσι. Και τέλος χρειάζεται ο άνθρωπος με το τσεκούρι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, υπογραφούν από εκεί πέρα γιατί δεν κάνεις το έργο. Χρειάζεται ο άνθρωπος με το τσεκούρι. Ο άνθρωπος με το τσεκούρι, λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος τραβάει γραμμές και έχει την δικαιοδοσία να κάνει το πολύ μεγάλο refactoring. Εντάξει, μιλάμε τώρα όμως πάντα σε σχέση με το να είμαστε
σε προγραμματιστικές ομάδες, να μην είσαι μόνος ως developer ή δύο, να είναι 4-5 άτομα. Σε αυτά τα 4-5 άτομα, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει το άτομο το οποίο θα μπορεί να λάβει την απόφαση και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά τα components που τα έχουμε σε αυτό τον φάκελο, κακώς τα έχουμε, τα ξυλώνουμε όλα από εδώ και τα σπάμε και τα πάμε σε ξεχωριστούς φακέλους και ενημερώνουμε όλα τα paths, σε όλα τα dependencies, ξέρω εγώ. Γιατί έχουμε συνειδητοποιήσει ότι εδώ που φτάσαμε, χρειαζόμαστε να έχουμε αυτό το design στο κώδικα μας. Οπότε, αυτό το άτομο αφενός θα πρέπει να ξέρει τι κάνει, θα πρέπει να έχει την εμπειρία και θα πρέπει να έχει την πρωτοβουλία και θα πρέπει να έχει και τη δικαιοδοσία να το κάνει αυτό το πράγμα, εντάξει. Και σαφέστατα θα πρέπει να έχει και τον χρόνο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνέχεια το product πιέζει, η αγορά πιέζει, αλλά από κάποιο σημείο και μετά, όταν φτάνεις σε ένα σημείο στο οποίο λες ότι πλέον πάμε πολύ πιο αργά από ό,τι θα μπορούσαμε να πάμε και αξίζει να θυσιάσουμε αυτόν τον απαραίτητο χρόνο, ένα sprint, μία ημέρα, δύο ημέρες, τρεις ημέρες, ώστε να γίνει το refactoring, ώστε να μπορούμε να επιταχύνουμε το χρόνο μας, θα πρέπει λοιπόν αυτό το άτομο να πατήσει πόδι για να πει ότι τώρα θέλω να δεσμεύσω το χρόνο για να μπορέσω να κάνω αυτή τη δουλειά. Οπότε είναι πάρα πολύ απαραίτητο να υπάρχει ένας ενδυναμωμένος, έμπειρος CTO μέσα σε κάθε οργανισμό. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση. Τώρα είμαστε για ερωτήσεις και απαντήσεις. Με χέρι, ξεκολούμε. Δεν μπορεί να μην έχει ερωτήσεις. Ρωτήστε κάτι, παιδί μου, όταν ήσουν ευρωπαϊκά καταπληκτικό στην επόμενη φορά. Α, έχουμε χέρι. Οκ, περιμένετε. Κάναμε το code refactor. Όταν το προϊόν πιέζει πάρα πολύ, αλλά έχει δει ότι σε κάποια σημεία του κώδικα δεν πάει άλλο. Αυτό. Ναι, είναι. Πάντα λένε ότι πιέζει ο χρόνος. Ο χρόνος πάντα πιέζει, όσους πιέζει ο χρόνος. Αλλά είναι trade-offs, εντάξει. Δηλαδή, σε κλίμακα 6 μηνών, αν μπορείς να παράξεις 20 μονάδες, ό,τι και αν είναι αυτό, με το δεδομένο κώδικα. Άμα μπορέσεις λοιπόν να πείσεις ότι αν μου δώσεις 2 μέρες, 3 να αλλάξω τον κώδικα, θα μπορούσα να σου παράξω 32 μονάδες, που είναι κάτι πολύ μετρήσιμο για το product, το έχεις δώσει ήδη κάτι να αρχίσει να σκέφτεται. Και από κάποιο σημείο και μετά, πλέον είναι και προφανές, γιατί ολοένα και έχεις καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις γίνονται γιατί ο κώδικας δεν είναι όσο καθαρός θα έπρεπε να είναι. Κάποιοι developers ενδεχομένως να μην αντιλαμβάνονται αυτό που πρέπει να καταλάβουν σε σχέση με το σπαγγέλι που βλέπουν. Και τελικά όλο ένα και αυτός ο αλγοριθμός μειώνεται. Δηλαδή, αν στους 6 μήνες στους επόμενους είναι 20 μονάδες, στους επόμενους 6 οι μονάδες θα είναι 18 που θα μπορείς να παράξεις. Και δεν θα είναι για κανένα άλλο λόγο πέρα το ότι υπολείπεται το refactoring. Εντάξει, είναι όλο αυτό το τεχνικό χρέος που λέμε που χρησιμοποιούμε. Δημιουργούμε, το οποίο όσο μεγαλώνει το χρέος, τόσο πιο δυσβάχτακτο είναι μετά να διορθωθεί. Ενώ πλέον με την εμπειρία που έχεις μέσα από όλους αυτούς τους μήνες που αναπτύσσεις την εφαρμογή, ξέρεις ακριβώς ποια είναι η τομή που πρέπει να κάνεις, ώστε να σε πάει για άλλους 18 μήνες ο κώδικας μπροστά, χωρίς να δημιουργήσεις τα απαραίτητα patterns, ας το πούμε έτσι, στα οποία ο κάθε developer μέσα στην εταιρεία θα μπορεί να πατάει επάνω τους. Παιδιά, από εδώ και πέρα, τους controllers θα τους κάνουμε έτσι. Τα μοντέλα μας θα είναι αυτό. Τα front-end modules μας θα είναι με browserify, γιατί το require.js μας έχει γανιάσει, ξέρω, εντάξει. Λοιπόν, τέτοιες αποφάσεις πρέπει να παίρνονται και βελτιώνουν την ταχύτητα τελικά overall στην κλίμακα του χρόνου. Οπότε η καλύτερη συμβολή που έχω να σου δώσω είναι να τους πείσεις, να τους μεταστρέψεις από το sprint της εβδομάδας. Δηλαδή, δείτε λίγο ρε παιδιά, δεν ξέρω και ανάλογα το scope της εταιρείας. Αν σου λένε αύριο δεν υπάρχουμε και δεν ζούμε κτλ. Εντάξει, δεν υπάρχουμε και δεν ζούμε, okay, αλλά μέχρι ποιο σημείο αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή αυτό σταματάει. 3 μήνες, 6 μήνες,
12 μήνες παραπάνω δεν γίνεται. Κάπου εκεί λες τώρα κάτι γίνεται καλά. Έτσι. Γιατί αυτά που σου λέω τώρα είναι βιώματα σε εταιρείες. Όχι, τρέχουμε, όχι, θα κλείσουμε, θα έχουμε το funding. Ωραία, να πάμε για το funding. Πάμε για το funding. Τρέχουμε για το funding. Περνάει κάποιο καιρό, εν πάση περιπτώσει μετά όμω, δηλαδή θα έχει πάρει funding και πλέον είσαι full, θα έχει κλείσει κιόλα και η εταιρεία, οπότε θα έχει και σημασία. Έτσι. Ένα τελευταίο. Ο μικρό υπάρχει. Όχι. Κανένα δεν είναι περίεργο εδώ μέσα, τι γίνεται. Καλά, εντάξει. Νομίζω ότι να το ευχαριστήσουμε για την παρτέλα. Άμα δουλεύει το μικρόφωνο. Ακούγεσαι. Λοιπόν, α κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τι 12, να περπατήσετε δύο γύρου εδώ την αίθουσα. Και στι καρέκλε που ήσασταν πριν πάλι, γιατί δεν θα παρεσκόμα να κάτι τέτοιο κανάλι. Ναι, ξαναρχόμαστε στι 12. Και εδώ το μάνα είναι άδεια. Thank you.